καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το νέο Προεδρείο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοτεχνικού Ομίλου, του Ιστορικού Φιλοτεχνικού Ομίλου Τρίπολης, με τη μεγάλη προσφορά στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας, για τη σημαντική αυτή εκδήλωση για τους τρεις ιεράρχες και για την τιμή που έκανε στο πρόσωπό μου να με καλέσει για να μιλήσω. Το θέμα μου είναι, όπως ήδη είπατε, οι τρεις ιεράρχες και η συμβολή τους στη διαμόρφωση του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού μας. Είναι η γιορτή τους εορτή των ελληνικών γραμμάτων και της παιδείας. Έχει καθιερωθεί από πολλά χρόνια και, όπως θα τα πούμε και στη συνέχεια, τα μηνύματά τους είναι πάντοτε επίκαιρα και για την παιδεία μας, την εκπαίδευσή μας σήμερα, αλλά και για την κοινωνία μας. Το θέμα μου θα μιλήσω για το πώς συνέβαλαν οι τρεις ιεράρχες στην σύνθεση ελληνισμού και χριστιανισμού, σε αυτό που λέμε ελληνική ορθοδοξία, και έτσι μια τέτοια προσέγγιση θα κάνω, γιατί πιστεύω ότι η ουσία της γιορτής των τριών ιεραρχών είναι ακριβώς αυτό, η σύνθεση του ελληνισμού με το χριστιανισμό, αυτό που λέμε ελληνική ορθοδοξία και το οποίο αποτελεί το θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού μας. Στο τέλος θα αφήσω και τους τρεις ιεράρχες να μιλήσουν μέσα από κάποια λιγοστά κείμενα, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος. Θα ακουστεί η φωνή τους, η διδασκαλία τους για πολλά θέματα, σύγχρονα προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα, για τον άνθρωπο, για την παιδεία και για την εποχή τους, και θα φανεί και μέσα από τα κείμενα πόσο επίκαιροι είναι και πόσο μοιάζουν η δική τους εποχή με τη δική μας, τη σημερινή εποχή. Πιστεύω ότι τελικά, γυρνώντας πίσω στους τρεις ιεράρχες, γυρνάμε στις πνευματικές μας ρίζες, γυρνάμε πίσω στην ταυτότητά μας, και είναι καιρός να ακούσουμε τη φωνή τους, τη φωνή των πατέρων μας, και οι θησαυροί της παράδοσής μας να μπουν και στα σχολεία μας, και οι μαθητές μας να μάθουν και αυτοί και να γαλουχηθούν με όλους αυτούς τους θησαυρούς της ορθόδοξης παράδοσης. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς θεμέλιο. Μια και μιλάμε για τους τρεις ιεράρχες, η εποχή μας είναι όμοια, όπως θα φανεί κιόλας στην ομιλία, είναι όμοια με την εποχή τους. Η διαφορά μας είναι ότι τότε υπήρχαν πνευματικά αναστήματα, όπως οι πατέρες αυτοί, οι μεγάλοι πατέρες. Σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια πρότυπα. Η εποχή μας πάσχει από έλλειψη προτύπων. Ενώ τότε υπήρχαν οι τρεις μεγάλοι ιεράρχες, οι οποίοι ήταν η αντίρροπη δύναμη στην κατάπτωση του καιρού τους. Και σήμερα βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που παραπέει, ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος παραπέει και έχει αλωτριωθεί, είναι αλωτριωμένος. Τραγικά σύμβολα αυτού του κόσμου είναι ο άνεργος, ο μετανάστης, ο άστεγος, αυτός που ψάχνει στα σκουπίδια για να φάει. Σε αυτόν τον κόσμο και το προσωπείο αυτού του κόσμου σήμερα, η υποκρισία, η παγερή αδιαφορία, η ταπεινή συναλλαγή, η εκμετάλλευση, η αδικία, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να φύγουν από τη μέση, και ακριβώς εδώ είναι το χρέος της Ορθοδοξίας και όλων μας να σκύψει επάνω σε αυτόν τον ταλαιπωρημένο κόσμο, να του φυσήξει πνοή ζωής και να περισσώσει το ανθρώπινο πρόσωπο και την ελευθερία του και τα δικαιώματά του, τα οποία κινδυνεύουν. Ευχαριστώ προσωπικά και εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομίλου, τον κύριο Κωνσταντίνο Πουρνάρα και τον κύριο Χαρίλαο Τσαρούχη με το βυζαντινό χορό του, που με πολύ προθυμία δέχτηκαν να μας παρουσιάσουν την απόψινή μας εκδήλωση, που είναι αφιερωμένη στους μεγάλους προστάτες των γραμμάτων και των εκπαιδευτικών
και των μαθητών στους τρεις ιεράρχες. Την παρουσίαση του κυρίου Πουρνάρα θα κάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού, οι γραμματέας μας, η κυρία Χαρίκλια Πολίτη Μέλεγου. Ο κύριος Πουρνάρας είναι πτυχίουχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως καθηγητής θεολογίας σε γυμνάσια και λύκεια της Αρκαδίας, όπως και διευθυντής του πρώτου γυμνασίου Τρίπολης, του τρίτου λυκείου Τρίπολης και προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαντινίας και Κοινουρίας. Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό που διακρίθηκε για το ήθος του, την αγάπη προς τους μαθητές του, την εκτίμηση προς τους συναδέλφους του και τη συνέπεια στα πιστεύοντα, στα παιδιά, στους μαθητές του. Δεν επεδίωξε να δώσει μόνο γνώσεις, αλλά με αγάπη τα βοήθησε να διαμορφώσουν ισχυρό χαρακτήρα και να γίνουν ξεχωριστές προσωπικότητες. Γιορτάζει όχι μόνο η Εκκλησία και τα σχολεία, από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα πανεπιστήμια. Γιορτάζουν και τιμάνε τους τρεις μεγάλους ιεράρχες και δασκάλους της Χριστιανικής Οικουμένης, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό, ή θεολόγο, και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τους τρεις αυτούς μεγάλους πατέρες, εκτός του ότι η Εκκλησία μας τους γιορτάζει καθέναν χωριστά σε ξεχωριστή ημερομηνία, τους γιορτάζει και στην κοινή γιορτή την οποία γιορτάζουμε σήμερα, αύριο. Ποιος ο λόγος όμως να τους γιορτάζει και τους τρεις μαζί?